Αν πας να αποσπάσεις οτιδήποτε από τη φύση, βλέπεις πως είναι ενωμένο με όλον τον κόσμο. Αν πας να αποσπάσεις κάτι από τη γη, βλέπεις και πρέπει να αγγίξεις αυτό που την ενώνει, το έδαφος. Έδαφος, το ανώτερο τμήμα του γήινου φλοιού. Αναπτύσσεται σε βάθος 35 με 50 εκατοστά. Σήμερα, η διάβρωσή του είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα στα οικοσυστήματα και στις κοινωνίες των ανθρώπων. Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο στις περιοχές που απογυμνώνονται από το επιφανειακό στρώμα εδάφους. Οι κάτοικοι τέτοιων περιοχών αντιμετωπίζουν τη μείωση γεωργικής παραγωγής και την επιτάχυνση της ερημοποίησης. Κινδυνεύουν επίσης και τα υδατικά οικοσυστήματα. Η Πελοπόννησος είναι εξαιρετικά ευαίσθητη όσον αφορά στην υποβάθμιση του εδάφους, λόγω των δυσμενών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως είναι η εκτεταμένη αποψήλωση των δασών, οι δασικές πυρκαγιές και η εντατική καλλιέργεια. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η προστασία του εδάφους είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο η περιφέρεια ενεργοποιεί το πρόγραμμα SOILPRO Life. Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική που έχει η περιφέρεια να αξιοποιεί τα λεγόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ, τα οποία όμως έχουν και υψηλή επιστημοσύνη. Ο Κωνσταντίνος Γαλιώτος, ο ειδικός σύμβουλος περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης περιφέρειας Πελοποννήσου και η ομάδα του έχουν φροντίσει από την πρώτη στιγμή να υλοποιήσουν μια σειρά προγραμμάτων, παρακολουθώντας τα δεδομένα της θετικής εφαρμογής και εξέλιξής τους. Ανάμεσά τους, βασικό και το SOILPRO Life. Το πρόγραμμα έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μπορεί κανείς να το ταυτίσει με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Το γεγονός ότι είναι υψηλής επιστημοσύνης πρόγραμμα που με το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε το ρίσκο, την επικινδυνότητα διάβρωσης των εδαφών της περιφέρειας Πελοποννήσου με μια καταπληκτική μεθοδολογία λογισμικού που δουλεύει με τις πιθανότητες και το στοχαστικό τρόπο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία για εμάς ως περιφέρεια είναι ότι αυτό είναι το τρίτο ή τέταρτο πρόγραμμα που έχουμε πάρει τρία. Και αυτό θα είναι το τέταρτο, με ποια λογική ότι το εντάσσουμε στην πολιτική προστασίας και πολιτική ασφάλειας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να φτιάξουμε τα κατάλληλα γεωχωρικά στοιχεία πληροφοριών, τα GIS συστήματα, για να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις φυσικές καταστροφές και ακόμη και τις τεχνικές καταστροφές. Στο πρόγραμμα SOILPRO Life συμμετέχουν οι περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το Ερευνητικό Κέντρο Αγροβιολογίας και Παιδολογίας από την Φλωρεντία της Ιταλίας. Βρισκόμαστε στην ορεινή Κορινθία, στην περιοχή Γκούρα, βόρειο-ανατολικά της περιοχής, και πραγματοποιούμε δειγματοληψία εδαφών στο πλαίσιο του προγράμματος SOILPRO. Στο πλαίσιο του προγράμματος εκτελούνται επιτόπου εδαφικοί ελέγχοι. Σε περιοχές όπου το ενδιαφέρον είναι έντονο, όπως για παράδειγμα στα ορεινά της Κορινθίας, όπου και εντοπίζονται εμφανή προβλήματα διάβρωσης, διενεργούνται δειγματοληψίες. Είναι κάποιες επιλεγμένες θέσεις οι οποίες έχουν οριστεί επάνω στο χάρτη και από αυτά τα σημεία παίρνουμε δείγματα εδαφών για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Στο
στο σημείο που βρισκόμαστε μπορούμε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά του εδάφους και είναι αυτός ο ορίζοντας, το ανώτερο στρώμα, το επάνω-επάνω είναι το χούμους όπως ονομάζεται και μετά είναι οι διάφοροι ορίζοντες, αλλά αυτό που αξίζει να δούμε σε αυτό το σημείο είναι η διάβρωση του εδάφους, γι' αυτό ακριβώς έχουν βγει οι ρίζες από το δέντρο έξω, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη στάθεια του δέντρου και τη σταθερότητα του εδάφους. Το ριζικό σύστημα και το λεπτόκοκο, τα τριχοειδή αγγεία τα οποία υπάρχουν εδώ και οι ρίζες οι πιο χονδρές έχουν νεκρωθεί γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, ενώ το έδαφος και αυτό διαβρώνεται και έχουμε απώλεια εδάφους, κυρίως το χούμους. Siamo la società incaricata per il rilevamento dei suoli del progetto SOILPRO che prevede l'esecuzione di 75 mini profili e il campionamento e le analisi in tutto il territorio del Peloponneso. Il lavoro preliminare è stato effettuato attraverso fotointerpretazione e l'utilizzo di cartografie esistenti della geologia per verificare il substrato, e finalizzato all'individuazione dei principali suoli per una cartografia generale. Αυτό βρίσκεται στην επιφάνεια και είναι το χούμους. Αυτό είναι γύρω στα 15 εκατοστά, ενώ σε μεγαλύτερο βάθος είναι αυτό που είναι πλούσιο σε ανθρακτικά ορυκτά και βράζει, αναβράζει κυρίως εδώ. Οπότε βλέπουμε τη διαδοχή μαζί με άλλα δείγματα και βλέπουμε την ακολουθία των πετρωμάτων σε όλο το εδαφικό προφίλ. Secondo campione. Secondo. Orizzonte argillico BT. Αυτό το σημείο παίρνουμε το δείγμα που είναι στο δεύτερο ορίζοντα, αργυλικό. Είναι πάντα από τον ίδιο ορίζοντα. Ο δεύτερος ορίζοντας είναι ο πιο επιφανειακός, ονομάζεται Άλφα. È quello che presenta più. Οπότε από αυτό το σημείο πήραμε δύο δείγματα τα οποία θα μελετηθούν για όλα τα χημικά στοιχεία. Στη διάβρωση του εδάφους συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, φυσικοί κυρίως, που είναι κλιματολογικοί παράγοντες, η σύσταση του εδάφους, το είδος των πετρωμάτων. Στην περίπτωση τη δική μας έχουμε ασβεστολίθους, που είναι εύκολο να διαβρωθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε προοδευτική διάβρωση και μεταφορά υλικών από τα ανώτερα τμήματα προς τα κατώτερα. Σιγά σιγά προοδευτικά αρχίζει να διαβρώνεται, γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και φυτοκάλυψη, δεν υπάρχει έδαφος για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα φυτά, τα δέντρα γενικά, και γι' αυτό ακριβώς η προσπάθεια που γίνεται είναι στο να εντοπιστούν διάφορες περιοχές που έχουν πρόβλημα διάβρωσης, έντονης διάβρωσης. Με νέες τεχνολογίες GIS, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεσκοπικής, παρασκευάζονται πολυθεματικοί χάρτες γεωχωρικών δεδομένων για κάθε χρήση. Bene, adesso procediamo al posizionamento GPS del rilievo effettuato tramite appunto questo GPS. Για τον προσδιορισμό των σημείων χρησιμοποιούμε το GPS,
το οποίο μας βοηθούν να βρούμε, να βρίσκουμε με ακρίβεια το σημείο που μας ενδιαφέρει. Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με ειδικό λογισμικό. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς για την παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και αναρτώνται στο διαδίκτυο σε ειδικό ιστότοπο που θα είναι διαδραστικός και προσβάσιμο σε όλους. Από τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η περιοχή, η κεντρική Πελοπόννησος, βλέπουμε ότι είναι το ορεινό τμήμα της περιοχής. Σε σχέση με τις παιδινές περιοχές, παρουσιάζει μεγαλύτερη ευκολία στο να έχουμε διάβρωση των εδαφών. Και γι' αυτό ακριβώς θα προσδιοριστούν τα σημεία με την βοήθεια των δορυφορικών εικόνων και των χημικών αναλύσεων, τα οποία θα προβληθούν και θα βγάλουμε, δουν διάφορα συμπεράσματα κατάλληλα για την βοήθεια, προστασία των εδαφών, και αντίστοιχο θα γίνει και από τη Σικελία, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια σαφή εικόνα για το τι επικρατεί στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στην νότια Ελλάδα. Με την αγορά των δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας μπορούμε να εντοπίσουμε μεταβολές στην επιφάνεια της Γης, όχι μόνο στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, αλλά και στο κοντινό υπέρυθρο, στο μακρινό υπέρυθρο, ακόμα και στο υπεριόδες. Έτσι μπορούμε να δούμε μεταβολές τις οποίες το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να τις δει και να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά του εδάφους, το οποίο έχει απογυμνωθεί από τη βλάστηση, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με το ανθρώπινο μάτι. Με το πρόγραμμα προσδιορίζονται τομείς κινδύνου που επιτρέπουν στο χρήστη να προσομοιώνει φαινόμενα διάβρωσης τα οποία υποβαθμίζουν το έδαφος, να εκπονεί στρατηγικές προστασίας του εδάφους και να αναλαμβάνει έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Μακροπρόθεσμα το σύστημα θα ενταχθεί σε διευρωπαϊκά δίκτυα αναλόγων εφαρμογών. Γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αξιοποιούμε όλη την τεχνολογία και την γνώση, τεχνογνώση των Ιταλών συναδέλφων και εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά και εγκαταστάθηκε λογισμικό εξειδικευμένο που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και πιστεύουμε ότι μετά το τέλος του προγράμματος αυτού θα μπορέσουμε να το εγκαταστήσουμε και να το εφαρμόσουμε και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η περιφέρεια μάλιστα έχει φροντίσει με πολλές παρουσιάσεις και αναρτήσεις να κοινωνικοποιήσει και να ενημερώσει τους πολίτες Πελοποννήσου, εξηγώντας τους σκοπούς, τους στόχους και την χρησιμότητα του προγράμματος Soil Pro Life. Regions in whole Greece, in whole Europe and the whole world, because this problem of erosion is everywhere, is a global problem. Έτσι, όλα τα φαινόμενα επηρεάζουν και διαμορφώνουν το έδαφος το οποίο υπάρχει σε διάφορα σημεία στην περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ' επέκταση παντού. Με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες επιδράσεις, όπως είναι η εξαλείωση, διάβρωση, οι διεργασίες του ρασιματισμού του εδάφους. Είναι οι φυσικές διεργασίες από τη δράση νερού, ανέμου, θερμότητας, βαρύτητας των πετρωμάτων που τα προϊσταίνουν. Οι χημικές είναι ανταλλαγές χημικών στοιχείων στα συστατικά του εδάφους. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο σήμερα παρουσιάσαμε, που έχει να κάνει με το πρόγραμμα το Life Pro, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια της Σικελίας και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, θα έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να καταγράψουμε τα προβλήματα, αλλά να δρομολογήσουμε τις δράσεις, τις πολιτικές και τη στρατηγική μας για την ανάσχεση του φαινομένου. Η οποία διάβρωση προέρχεται από την κλιματική αλλαγή με τις έντονες βροχοπτώσεις και μεταφορά των εδαφών, από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, από τις παρεμβάσεις των ανθρώπων μέσω των τεχνικών έργων, αλλά και τις αυθαίρετες επεμβάσεις που κάνουν, και από πολλούς άλλους παράγοντες που οδηγούν τελικά σε μια ερημοποίηση και σε μια εγκατάλειψη της γόνιμης περιοχής. Όλοι αυτοί λοιπόν τις παραμέτρους τα μελέτησε το SOILPRO, η προστασία των εδαφών δηλαδή, και είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των ιδιωτήτων και των χαρακτηριστικών του εδάφους, ούτως ώστε η κατάληξη αυτών να αφορά σε μέτρα εκείνα τα οποία θα έχουν στόχο την προστασία των εδαφών. Έχω προσπαθήσει εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες, από τότε που πρωτοπήραμε το πρόγραμμα, να παρουσιάσω στην κοινωνία της περιφέρειας Πελοποννήσου την
αναγκαιότητα του προγράμματος και την ωφέλεια που θα έχει για όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Μέσα από μια μεγάλη σειρά άρθρων, τα οποία μπορώ να σας τα δείξω εδώ, αλλά και ταυτόχρονα εξιμπτώσεως σήμερα στο site που βλέπει όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουμε αναρτήσει ένα σχετικό άρθρο. Θα δείτε ότι υπάρχει ειδικό αφιέρωμα άρθρο υπό αυτόν εδώ τον τίτλο που κάνω τώρα κλικ απάνω. Είναι η προστασία των εδαφών από διάβρωση, ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε αυτό το πρόγραμμα, απλώς όπως φαίνεται και από τον τίτλο, προσπαθώ να κάνω μια σύζευξη, μια συνάρθρωση όχι μόνο του προγράμματος SOILPRO, αλλά ταυτόχρονα και των άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων που έχουμε.